Ναι, κοιτάξτε, εμείς πιστεύουμε ότι είναι κριτήριο ψήφου για τους εργαζόμενους, συνολικά για το λαό. Το αν θα στηρίξει αυτή την πολεμοκάπηλη Ευρωπαϊκή Ένωση, το αν θα στηρίξει την πολιτική των κομμάτων της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ και όλων των κομμάτων που σήμερα συμμετέχουν στο Ευρωκοινοβούλιο, που έχουν στηρίξει την εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της χώρας μας σε δύο πολέμους αυτή τη στιγμή. Στον πόλεμο στην Ουκρανία, όπου πληροφορίες λένε ότι και γαλλικά στρατεύματα έχουν φτάσει προς τα εκεί, όπου έδωσε 78 δισεκατομμύρια από την τσέπη των λαών της Ευρώπης για τη στήριξη του καθεστώς Ζελένσκι, και σήμερα στηρίζει μια απαράδεκτη γενοκτονία που γίνεται στο λαό της Παλαιστίνης από το Ισραήλ και τον Νετανιάχου. Είναι η σκέψη μας, η καρδιά μας σε αυτούς τους λαούς που σήμερα δοκιμάζονται με τον πιο άγριο τρόπο και γεύονται την υποτιθέμενη ειρήνη που θα είχαν οι λαοί της Ευρώπης και του κόσμου όταν θα εντασσόντουσαν σε αυτή και στο ΝΑΤΟ. ΝΑΤΟ λοιπόν, Ευρωπαϊκή Ένωση, σημαίνει αστάθεια για τους λαούς, σημαίνει φτώχεια, προσφυγιά, νέες πολεμικές αιστείες που τις πληρώνουν ακριβά ο ελληνικός λαός και οι λαοί της Ευρώπης, με παράδειγμα τα 500.000 ευρώ που δίνει το κράτος της Ελλάδας σήμερα κάθε μέρα για να βρίσκεται η φρεγάτα Ύδρα στην Ερυθρά Θάλασσα, την ίδια ώρα που βλέπουμε απαράδεκτες εικόνες στο νοσοκομείο του Γεννηματά, με τα ράτζα να είναι δίπλα-δίπλα και να μην υπάρχει διάδρομος να περάσει άνθρωπος. Ευχαριστώ πολύ. Ολοκληρώσατε, κύριε Στεφανάκη. Γι' αυτό λοιπόν θεωρούμε ότι ή θα στηριχτεί αυτή η πολιτική που συγκλίνουν όλα τα κόμματα της λεγόμενης στήριξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή θα στηριχτεί το ΚΚΕ για να εκφραστεί η καταδίκη στη συμμετοχή σε αυτούς τους πόλεμους. Ευχαριστώ, κύριε Στεφανάκη. Κύριε Βιενίδη, οι εργαζόμενοι και ο λαός ζουν στο πετσί τους την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κομμάτων που την υπηρετούν και συμφωνούν μαζί της όλα αυτά τα χρόνια. Είναι χαρακτηριστικό ότι από την περίοδο των μνημονίων όλη η αντεργατική αντιλαϊκή νόμη είναι σε ισχύ. Οι εργαζόμενοι ζουν σε μισθούς οι οποίοι είναι στα επίπεδα του 2009. Ακόμα και με τις αυξήσεις με βάση τον νόμο Βρούτσιαχτζιόγλου, ο μισθός είναι λίγο υψηλότερος από το 2012, ο κατώτατος, και ο μέσος μισθός είναι 26% χαμηλότερος από το 2009. Οι 500 πιο κερδοφόρες ελληνικές εταιρείες στην Ελλάδα το 2022 είχαν 75,5% αύξηση κερδών. Την ίδια ώρα που το 30% του ελληνικού λαού ζει στο όριο της φτώχειας και κάτω από αυτό, με βάση τα στοιχεία και τις μετρήσεις της κυβέρνησης, η οποία θεωρεί ότι όποιος είναι κάτω από 650 ευρώ θεωρείται κάτω από το όριο της φτώχειας. Το Ταμείο Ανάκαμψης, που είναι η κοινή στρατηγική όλων των κομμάτων που το ψήφισαν στο Ευρωκοινοβούλιο, που μόνο το ΚΚΕ το καταψήφισε, είναι το μνημόνιο των μνημονίων. Έχει συγκεκριμένες προϋποθέσεις για εκταμείευση των ποσών, τα οποία κατευθύνονται στους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, και μία προϋπόθεση γι' αυτό ήταν οι απαράδεκτοι νόμοι Χατζηδάκη και Γεωργιάδη, που στέλνουν τους εργαζόμενους σε 13 ώρες δουλειά την ημέρα, που στέλνουν τους εργαζόμενους χωρίς 8ωρο και χωρίς βασικά εργασιακά δικαιώματα. Αυτό είναι το Ταμείο Ανάκαμψης, και σε αυτό πίνουν νερό όλα τα κόμματα του λεγόμενου ευρωμονόδρομου. Το δίλημμα λοιπόν που μπαίνει είναι το εξής. Ή θα στηρίξουμε αυτή την πολιτική, αυτή την ανάπτυξη για τους λίγους επιχειρηματικούς ομίλους, ναι, ή θα στηρίξουμε την ανάπτυξη για τους πολλούς. Αυτή την ανάπτυξη για τους πολλούς τη στήριξαν οι εργατικοί λαϊκοί αγώνες που οργανώθηκαν σε μια σειρά κλάδους της οικονομίας και στους εργασιακούς χώρους, και οι ίδιοι αγρότες και οι φοιτητές με τους αγώνες τους. Και αυτό το βασικό δίλημμα μπορεί να εκφραστεί με τη στήριξη του ΚΚΕ στις ευρωεκλογές. Ευχαριστώ θερμά, κύριε Στεφανάκη.